Καλοντημένε και πρόσχαρε, οι δύο εύσωμε απαταιώνισε πήγαν στο σπίτι τη κυρία Ειρήνη στην Αλικαρνασό χθε το πρωί και την έπεισαν πω θα μεσολαβούσαν προκειμένου η κόρη τη να λάβει από την εφορία επιστροφή φόρου περίπου 12.800 ευρώ. Ξέραν το όνομά μου βέβαια, ξέραν τον άντρα μου Στέλιο, ξέραν την μαρενάνα μου, την άνα μου. Πού τα μάθανε δεν ξέρω. Και μου λένε, λέει, πήραμε τηλέφωνο την Ανούλα και μου είπε να, ότι να μην το πούμε πουθένα, μόνο σε σένα. Ότι θέλω με χίλια ευρώ για να πάω στην εφορία, λέει, να πάρω δώδεκα, η κόρη σου λέει, επιστροφή. Το μόνο που έπρεπε να κάνει, όπως ανέφεραν, ήταν να τους δώσει χίλια ευρώ. Όταν η γυναίκα τους είπε πως δεν διαθέτει αυτό το χρηματικό ποσό, εκείνες αφού προσποιήθηκαν πως μίλησαν στο κινητό με την κόρη της, είπαν ότι δέχονται με ευχαρίστηση και τα κοσμήματα. Μπίστεψα. Και μου λέει, μετά που πήρε όλα τα χρυσαφικά, δεν μπορούσα εγώ να ξεκουμπώσω αυτό που φορούσα εδώ. Μου το ξεκουμπώνει αυτή και το βάζει μέσα στην τσάντα χήματα. Αλλά ήταν μέσα σε κασελάκι. Ένα ωραίο. Είχα και τάραζα σε ένα... μια κασετίνα. Πρέπει να δώσει ένα χιλιάρικο περίπου να το πάμε στην εφορία. Και μετά το ξαναπαρει πίσω, απλώ σαν... σαν επιβεβαίωση, ξέρω εγώ, ναι. σαν εγγύηση. Και μόλι πάμε στην εφορία, αντίσου να βάλει κάτι πιο πρόχειρο. Και μόλι πάμε, λέει, στην εφορία, θα τα πάρει πίσω τα χρήματά σου. Ότι η μαμά μου δεν είχε χρήματα προ το παρόν, έδωσε κάποια κοσμήματα. Προκειμένου μάλιστα να καταφέρουν να εξαφανιστούν με τα κοσμήματα, είπαν στην 67χρονη πω έπρεπε να αλλάξει ρούχα για να την πάρουν μαζί του. Μόλι το θύμα του μπήκε στο υπνοδωμάτιο, οι δύο απαταιώνησε έγιναν καπνό. Ε, γρήγορα μου λέει να αντιθείτε, να πάρετε την ταυτότητά σα, γιατί φορούσα όπω ήμουν, είχα κατεβεί και να έτσι. Λέει να βάλετε μια άλλη φούστα, μου λέει, Λέω γιατί να βάλω άλλη φούστα. Περίεργα να μην είσαι μου λέει έτσι. Μέχρι να ντυθώ εγώ, μου λέει πάρ την ταυτότητά σου, ντύσου και έλαψε, περιμένουμε έξω να φύγουμε. Ε, τα έδωσε η μαμά μου, λέει, μα άλλαξε κιόλα να μην πας με τη ρόμπα όλα αυτά. Μα να αλλάξει. Μέχρι να βγει έξω να φύγει. Όταν η γυναίκα κατάλαβε πλέον τι πραγματικά είχε συμβεί, ήταν αργά. Ενημέρωσε την αστυνομία και τα παιδιά τη που έσπευσαν στο σημείο και οι αναζητήσει ξεκίνησαν. Η αστυνομία εφιστά την προσοχή των ηλικιωμένων αλλά και των συγγενών του και συνιστά να μην ανοίγουν τα σπίτια του σε αγνώστου αλλά και να μην εμπιστεύονται άτομα που δεν γνωρίζουν και του ζητούν χρηματικά ποσά για να μεσολαβήσουν για χρέη συγγενικών του προσώπων. Ήρθαν με έναν αέρα και μου λένε τι κάνετε. Ε, μάλιστα, εγώ δεν έδωσα το χέρι μου, μου λέει τι κάνετε. Έδωσα βέβαια το χέρι μου. Πράγμα θα θέλουν οι κοπέλε. Σήμερα το πρωί θύμα επιτίδιων έπεσε και μια 89 81χρονη στο κέντρο του Ηρακλείου. Ένα άνδρα και δύο γυναίκε τη μετέφεραν σε τράπεζα από που σήκωσε 4.700 ευρώ, προκειμένου οι απαταιώνες να ξεμπλοκάρουν το ποσό των 12.000 ευρώ για λογαριασμό συγγενή τη. Όταν επέστρεψαν από την τράπεζα στο σπίτι, πήραν την τσάντα με τα χρήματα και έγιναν καπνός. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η εξυχνίαση και για τις δύο υποθέσεις δεν θα αργήσει να έρθει.